Ονομαζόταν Αρσένιος Εσνεπίδης, αλλά ελάχιστοι το γνώριζαν με αυτό το όνομα. Οι γονείς του ήρθαν πρόσφυγες το 22 από την Καπαδοκία και εγκαταστάθηκαν στην Κόνιτσα. Ήταν ξυλουργός και σε ηλικία 30 ετών έγινε μοναχός. Όσοι το γνώρισαν μιλούν για έναν Άγιο που έκανε εκατοντάδες θαύματα. Ήταν ο Γέροντας Παΐσιος. Ό,τι ξέρουμε και πληροφορούμαστε από τα βιβλία του και μάλιστα από το βιβλίο του Αγίου Αρσενίου που έγραψε ο ίδιος, εκεί πέρα μέσα φαίνεται ότι κατάγεται ο γέροντας από την Καπαδοκία της Μικράς Ασίας, ότι γεννήθηκε εκεί πέρα στα Φάρασα, σε ένα κεφαλοχώρι της Καπαδοκίας, και εκεί ο Άγιος Αρσένιος, όταν ήταν να έρθουν τότε με την ανταλλαγή άνθρωποι εδώ στην Ελλάδα, βάπτισε όλα τα βάπτιστα παιδιά, μεταξύ αυτών και τον γέροντα Παΐσιο. Και εκεί μέσα ο γέροντας λέει ότι θέλανε να του βάλουν το όνομα του παππού του, του πατέρα του πατέρα του. Αλλά ο Άγιος Αρσένιος τον έβαλε το δικό του όνομα Αρσένιο και είπε: πρέπει να αφήσω κι εγώ έναν στο πόδι μου. Και εννοούσε ότι ο γέροντας θα γίνει αργότερα αυτός που έγινε. Και πραγματικά αυτό συνέβη και το ζήσαμε και το γνωρίσαμε όλοι μας. Έτσι λοιπόν ήρθανε στην Ελλάδα σαν πρόσφυγες και ο Άγιος Αρσένιος μαζί τους, ο οποίος πέθανε μετά από 40 μέρες πάνω σε ένα νησί, όπως είχε πει και ο ίδιος στην Κέρκυρα. Και ο γέροντας Παΐσιος βρέθηκε στην Κόνιτσα. Στην Κόνιτσα μεγάλωσε, εκεί πήγε σχολείο όπως μας πληροφορεί στο Δημοτικό και έμαθε και μία τέχνη του ξυλουργού. Εγώ πληροφορίες που έχω από κονιτσιώτες, όταν υπηρετούσα τη στρατιωτική μου θητεία στην Κόνιτσα 1974-75, έμαθα για το γέροντα και άκουσα από τους ανθρώπους εκεί, τους κονιτσιώτες, ότι ήταν πάνω στο μοναστήρι και οι άνθρωποι πηγαίναν από τότε στο μοναστήρι στο γέροντα, τον πηγαίναν αγαθά, γιατί ξέρουν ότι θα κάνει μια δίκαια κατανομή, θα τα προσφέρει στον κόσμο, σε αυτούς που είχαν ανάγκη. Αλλά μετά ο γέροντας από εκεί έφυγε και πήγε στο Σινά, μετά από το στρατό, και στη συνέχεια επέστρεψε στο Άγιο Όρος. Εγώ τον γέροντα συνάντησα το πρώτο στο κελί του Τιμίου Σταυρού που ήταν κοντά στο μοναστήρι του Σταυρονικήτα το 1976, έτσι χειμουνιάτικο καιρό, κοντά στα Χριστούγεννα. Αλλά μετά μεταφέρθηκε στο κελί της Παναγούδας, το οποίο είναι κάτω από το μοναστήρι του Κουτλουμουσίου, στο δικαιοσύνη του Κουτλουμουσιανού του μοναστήρι. Εκεί ο γέροντας βρισκόταν και τον επισκέφτονται πολλοί κόσμος, γιατί άνθρωποι που θέλαν και είχαν προβλήματα πηγαίναν εκεί πέρα και βρίσκανε, θα λέγαμε κατά κάποιο τρόπο, την παρηγοριά τους, την ανακούφισή τους και πολλές φορές και τη λύση των προβλημάτων. Την πρώτη φορά που πήγαμε στον πατέρα Παΐσιο και ήμασταν μια ομάδα νέων φοιτητών. Και εγώ πήγαινα πρώτη φορά και ένας φίλος μου, ο οποίος είχε κάποιο συναισθηματικό πρόβλημα. Σύνηθες. Και τα παιδιά της ηλικίας που ήμασταν τότε, 20χρονα. Συγκεκριμένα είχε κάποια κοπέλα με την οποία τα χάλασαν, δεν ήταν πια μαζί και αυτό τους τύχιζε. Και βρέθηκαμε όλοι εκεί μπροστά στο γέροντα. Τα πρώτα λόγια τα οποία είπε ο γέροντας, είπε κοιτάζοντας ελαφρά προς την κατεύθυνση του παιδιού αυτού το οποίο είχε το πρόβλημα, λέει: έρχονται εδώ άνθρωποι οι οποίοι χάσαν κοπέλες που αγαπούσαν. Και πολύ τους συμπονώ. Γιατί ξέρετε, λέει, κι εγώ ερωτευμένος είμαι. Ένας ερωτευμένος είμαι κι εγώ. Εμείς ήταν μια αποκάλυψη εμάς. Λέει, ξέρετε, μας λέει ο Θεός, είναι έρος. Είναι θείος έρος.
Ήμασταν τότε ακόμα ενίδιοι από συγγράμματα πατερικά και από τέτοια. Γιατί πράγματι για τους πατέρες αυτό το πράγμα είναι. Λοιπόν, και μόνο έτσι λέει εξηγείται το πώς μπορεί κανείς να περνάει, λέει, τη Σαρακοστή τρώγοντας μόνο παξιμάδια. Ήμουν αφεντής τότε και ένας φίλος φίλου μας είπε, ας πούμε, να πάμε μια βόλτα στο Άγιο Όρος. Δεν είχα καμιά ιδιαίτερη σχέση, ας πούμε, με τη θρησκεία. Μάλλον ήμουν αρνητικά προδιατεθειμένος ή προκατηλημένος, να πω καλύτερα, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά το είδα, ας πούμε, ότι θα κάνουμε ένα ταξιδάκι να γνωρίσουμε έναν περίεργο τόπο. Πήγαινα και έκαμε ψαροντούφεκο εκεί γύρω, ας πούμε, και είχα δει τους μοναχούς και έλεγα τι είναι αυτή, τι γίνεται εδώ πέρα. Έτσι μου είχε δημιουργηθεί μια περιέργεια. Παλιά, ας πούμε, έξω από το Άγιο Όρος κάναμε αυτή τη δουλειά. Και θυμάμαι πόση έκπληξη είχα νιώθει όταν για πρώτη φορά στη ζωή μου είδα έναν μοναχό, δεν εξαρτή είναι. Όταν μετά από χρόνια, ας πούμε, μας δόθηκε αυτή η ευκαιρία, είπα να πάω κι εγώ να δω τι είναι εκεί πέρα, τι γίνεται. Και η αλήθεια είναι ότι σοκαρίστηκα την πρώτη φορά. Γιατί άλλα περίμενα να δω και άλλα είδα. Δηλαδή μέσα στο μυαλό μου καθότανε μία εικόνα πολύ αρνητική, ας πούμε, για τον χριστιανισμό. Δηλαδή ότι είναι απατεώνες, ότι λένε ψέματα, ότι είναι λαοπλάνοι, ότι είναι, δημιουργούν θαύματα, ξέρω, τέτοια πράγματα, ας πούμε. Τεμπέληδες, χαραμοφάιδες, ανήθικοι, τέτοια. Και όταν πήγα, ας πούμε, εκεί πέρα και είδα από κοντά, ας πούμε, τα πράγματα και τα πρόσωπα, έπαθα μια έκπληξη. Διαπίστωσα, ας πούμε, ότι οι άνθρωποι εδώ πέρα είναι το αντίθετο από αυτό που εγώ πίστευα. Δηλαδή, και μορφωμένοι ήταν και έξυπνοι ήταν και μπορούσαμε να κάνουμε βαθιές συζητήσεις για πράγματα που με απασχολούσαν εμένα, έτσι, υπαρξιακά, οντολογικά προβλήματα. Αλλά και ζούσαν με κόπο, ας πούμε. Δηλαδή, καλλιεργούσαν τους κήπους τους, κάνουν εργόχειρο. Δηλαδή, είδα μια ζωή τελείως διαφορετική. Το Γέροντα Παΐσιο πώς γνωρίσατε? Σε μια συζήτηση που είχαμε κάποιον ιερομόναχο εκεί πέρα, που ήταν της ηλικίας μου, έτσι, και τα λέγαμε πιο άνετα, μου είπε, ας πούμε, ότι να πας να γνωρίσεις και τον Πατέρα Παΐσιο, ας πούμε. Εγώ δεν είχα, καθόλου δεν είχα έτσι έντονη θρησκευτικό, τίποτα, ήμουν προκατηλημένος αντίθετα. Και γιατί να τον γνωρίσω? Α, λέει, είναι, δεν είναι, λέει, σαν τους άλλους μοναχούς, είναι, λέει, διαφορετικός, λέει, είναι, να πάνε τον γνωρίσει, αξίζει τον κόπο. Δεν είχα χάσει κι εγώ τίποτα, ας πούμε, πήγα και τον γνώρισα. Και πραγματικά, ας πούμε, έτσι συνέβηκαν διάφορα πράγματα που εντυπωσιάστηκα. Θυμάμαι ότι αυτό που μου έκανε εντύπωση, ότι αφού είχαμε συζητήσει φεύγοντας πια από το κελί του, γυρνάω, ας πούμε, και βλέπω στην αυλή του είσαμε 50 άτομα, τα οποία περίμεναν κι αυτοί να μιλήσουν μαζί του. Το βλέπω, ας πούμε, ήταν κάθε καρδιά σκαρίδι, που λέμε. Δηλαδή ήταν φτωχοί, ήταν αναρχικοί, ήταν αξιωματικοί, ήταν κουστούμαρισμένοι άνθρωποι, δηλαδή μια όλη γκάμα, θα λέγαμε, της κοινωνίας. Και τότε αναρωτήθηκα, λέω, καλά ρε παιδί μου, λέω, τι μυαλό έχει αυτός ο άνθρωπος. Εδώ συζητάμε, ας πούμε, με έναν άνθρωπο, με έναν φίλο που γνωρίζουμε, ξέρω εγώ, μισή ώρα και έχουμε μια κοινή γλώσσα να μιλήσουμε και, τέλος πάντων, τι μυαλό έχει, ας πούμε, λέω, πώς αυτός μπορεί και επικοινωνεί με τόσα διαφορετικά πρόσωπα και σε βάθος. Γιατί όλοι από εκεί φεύγανε, ας πούμε, έτσι ικανοποιημένοι, ας πούμε, δηλαδή παίρνανε μια απάντηση. Και οι περισσότεροι από αυτούς που πηγαίνανε εκεί πέρα είχαν κάποιο πρόβλημα να πούνε, κάποιο πρόβλημα μάλιστα άλυτο τις περισσότερες φορές, που δεν μπορούσε να τους το λύσει ο γιατρός, που δεν μπορούσαν να τους το λύσουν οι ψυχολόγοι, οι φίλοι, οι σύμβουλοι, και κατέφευγαν εκεί πέρα, ας πούμε. Το Γέροντα, εγώ που τον γνώρισα προσωπικά αυτά τα 18 χρόνια που τον επισκεπτόμουν συχνά στο Άγιο Όρος, διαπίστωσα ότι, μάλλον κατάλαβα, ότι είναι ένας άνθρωπος ταπεινός, ειλικρινής, απλοϊκός άνθρωπος, άνθρωπος με πολύ καλοσύνη και με πολύ αγάπη. Άνθρωπος που ενδιαφερόταν για όλους τους ανθρώπους, που τα προβλήματα όλων των ανθρώπων τα έκανε δικά του προβλήματα. Δικές του υποθέσεις γινόταν ολονών. Αυτός δεν ανησυχούσε για δικά του προβλήματα, για δικές του δυσκολίες και ανάγκες, και
ενδιαφερόταν για τους άλλους ανθρώπους. Και πραγματικά, δηλαδή, καθόλου τον εαυτό του. Δεν το φρόντιζε καθόλου τον εαυτό του ο γέροντας. Επειδή πίστευε ότι αν δεν θα φροντίζει τον εαυτό του, και έλεγε ποιος είμαι εγώ που θα ζητήσω κάτι για μένα. Θεωρούσε τον εαυτό του, δηλαδή, βέβαια μπροστά στο μεγαλείο του Θεού, του θεωρούσε τον εαυτό τίποτα. Και αυτό βέβαια είναι σωστό. Αλλά ο γέροντας όμως ήταν ένας πάρα πολύ τέλειος άνθρωπος, θα λέγαμε, πάρα πολύ φτασμένος στο Θεό, ένας χαριτωμένος άνθρωπος από το Θεό, που ζούσε την παρουσία του Θεού, που βρισκόταν κοντά στο Θεό και ένιωθε αυτή την μικρότητά του μπροστά στο μεγαλείο του Θεού. Και έβλεπε όλους τους ανθρώπους σαν αδελφούς του, σαν παιδιά του, σαν πολύ δικούς του ανθρώπους. Και υπέφερε με τα προβλήματα του καθενός. Και όποιος πήγαινε και τον έλεγε το πρόβλημά του, ο γέροντας πραγματικά αγωνιούσε και δεν το ξεχνούσε. Και άλλες φορές, αν επισκεπτόταν κανείς, μπορεί αυτός ο ίδιος να το ξεχνούσε, ο γέροντας το θυμόταν και ρωτούσε τι γίνεται με αυτό, τι γίνεται με τ' άλλο. Μια φορά είχε πάθει ένας παιδικός μου φίλος, είχε πάθει καρκίνο. Είχα μάθει, ας πούμε, είχε πάθει καρκίνο. Και πάω και του λέω, γέροντα, λέω έτσι και έτσι, λέω, έπαθε καρκίνο. Και μου λέει, τώρα τι θέλεις. Λέω, θέλω να τον κάνετε καλά. Μου λέει, τι θες να κάνουμε καλά, λέει, το σώμα ή την ψυχή. Σκέφτομαι λίγο εγώ, λέω και τα δύο. Γέλασε ο γέροντας. Μου λέει, καλά, λέει, συμφωνείς, λέει, να το πάρουμε μισό-μισό. Να πάρεις εσύ το 50% και εγώ να πάρω το 50% για να γίνει καλά αυτός. Εγώ κόλλησα, ας πούμε. Με είδε που κόλλησα, ας πούμε, μου λέει, καλά, λέει, να πάρεις εσύ το 90% και εγώ θα πάρω το 99%. Δέχεσαι? Αυτό μου φάνηκε πιο εύκολο, ας πούμε. Δέχομαι, γέροντα, λέω. Οπότε, μετά το σκέφτηκα λίγο. Τώρα, δηλαδή, γέροντα, λέω, τι θα γίνει, να πάθουμε εμείς καρκίνο? Λέω, θα πάρουμε το καρκίνο εμείς. Γέλασε ο γέροντα. Μου λέει, κοίταξε να δεις, λέει, για να ακούσει ο Θεός την προσευχή, λέει, πρέπει να γίνεται με τέτοια διάθεση, να έχει μια διάθεση αυτοθυσίας. Να πει στο Θεό, Θεέ μου, κάνε τον εκείνον καλά και δώσε μου σε μένα την αρρώστια του. Βέβαια, ο Θεός, λέει, ας πούμε, που βλέπει τη δικιά μας αδυναμία, συγκινείται, λέει, με το φιλότιμο που δείχνουμε και εκείνον τον κάνει καλά και σε εμάς δεν δίνει την αρρώστια, ας πούμε, γιατί βλέπει ότι δεν θα τη σηκώσουμε. Αλλά πρόσεχε, μου λέει. Καμιά φορά, άμα δει ότι τη σηκώνουμε, μας τη δίνει την αρρώστια, στα αλήθεια, ας πούμε. Αλλά θέλω να σου πω, λέει, ότι για να πιάσει προσευχή, ας πούμε, να ακούσει ο Θεός προσευχή, πρέπει να γίνεται με τέτοια διάθεση, ας πούμε. Και αυτή τη διάθεση ο γέροντας την είχε 1000%. Και αυτός ο φίλος μου έγινε καλά. Μάλιστα. Και ζει ακόμα τώρα και έχει παιδιά, ας πούμε. Και φυσικά, όχι από τη δικιά μου προσευχή, είναι το προσευχή του γέροντας. Δεν χρειάζεται, όχι αυτά που θα σας έλεγε ήταν φοβερά πράγματα, αλλά σε ξεκούσε μόνο που τον έβλεπες. Ένας άνθρωπος του Θεού. Εσείς προσωπικά έτυχε να σας πει κάτι? Ναι, μια φορά έτυχε όταν διάβαζα και εγώ για να δώσω στην Ακαδημία κάποτε, πριν από πολλά χρόνια. Λέω, γέροντα, κάνε καμιά προσοχή για εμένα, δεν μπορούσα να διαβάσω καλά, λέω. Θα να δώσω για δάσκαλος. Καλά μου λέει. Δεν ξαναπήγα μετά, πέρασαν 4 χρόνια τώρα, 5 χρόνια, δεν θυμάμαι. Δεν έδωσα στην Ακαδημία, δεν πέρασα, την έδωσα, την πέρασα. Έδωσα κάπου αλλού, πέρασα, την πήρε και το πτυχίο μου. Και πέρασα μετά από 4-5 χρόνια με μια παρέα 10 ατόμων. Σημειωτώνω ότι ο πατήρ Παΐσιος έβλεπε 100 άτομα την ημέρα, πολλά άτομα. Και καθώς πηγαίναμε παρέα, γυρνάει και λέει, εσύ, λέει, έγινες δάσκαλος? Τρελάθηκα, λέω, ξέχασα, λέω, δεν έδωσα, λέω. Καλύτερα, μου λέει. Καλύτερα, γιατί τα πιάτα άδερνες, μου λέει, είσαι λίγο αυστηρός, μου λέει.
Για πρώτη φορά που πήγα στο Γέροντα Παΐσιο, το 79, μόλις με είδε με φώναξε με το όνομά μου. Και πού μένω με είπε και τι δουλειά κάνω με είπε. Ένας άγιος άνθρωπος ήταν αυτός. Τι να σας πω για αυτόν τον άνθρωπο. Αυτόν τον άνθρωπο είναι φαινόμενο. Είναι ο Άγιος του αιώνα μας. Εσείς γιατί είχατε πάει να συναντήσετε τον Γέροντα, είχατε κάποιο πρόβλημα υγείας ή από περίεργα να τον γνωρίσετε, γιατί είχατε πάει? Είχα ένα πρόβλημα και, πήγα να... είχα ακούσει για αυτό και πήγα να το λύσω. Και τελικά σας πήρασε. Ναι. Τι αφορούσε το πρόβλημα σας, ήταν οικογενειακό, ήταν... τι ακριβώς ήταν το πρόβλημα? Προσωπικό μου και μου το λύσε, ναι. Θυμάμαι λοιπόν μία φορά, για να πω ένα μόνο, που έχω ζήσει πολλά παρόμοια, που βρέθηκα, μάλιστα ήμουν με ένα συγγενικό μου πρόσωπο έξω από το κελί, το που περίμεναν επίσης ένας άγνωστος μου κύριος, ένας κληρικός και ένα μικρό παιδάκι, το οποίο ήταν το παιδί του κληρικού. Και κάποια στιγμή ήρθαμε όλοι μαζί μέσα, όπως συνήθως γινόταν, χωρίς να ξέρουμε ένας τον άλλον. Καθίσαμε εκεί στο υπαίθριο αρχονταρίκη του Γέροντα και αρχίσαμε να μιλάμε. Τι κάνει ο κόσμος, μας ρωτάει. Καλά, Γέροντα, μας λέει ο κόσμος δεν πάει καλά. Μα εγώ, λέει, έχω μερικές ντοματιές εδώ, θυμάμαι τώρα. Και θέλω και αυτές να τις βγάλω, γιατί μου τρώνε χρόνο από την προσευχή. Και δεν χαλάνε, λέει, μόνο, λέει, οι άνθρωποι, οι, ας πούμε, άσχετοι, αλλά και οι πιστοί ακόμα. Βλέπεις, λέει, ο άλλος είναι έμπορος υφασμάτων. Και αλλάζει τα ονόματα των υφασμάτων για να τα πουλήσει καλύτερα. Ή γεννάει η γυναίκα του υπαλλήλου του και του δίνει μια άδεια. Για να μην μπορεί να του δίνει την παραμικρή αύξηση. Κοιτάζω έτσι όπως ήταν και βλέπω το μοναδικό αυτό κύριο, που άγνωστο είχε γίνει μπλε και έτρεμε. Και τη στιγμή σηκώνει το Γέροντας και λέει: να πάω να σας φέρω τώρα, λέει, τα λουκούμια. Και πετάγεται αυτός πάνω και φωνάζει: είναι Άγιος. Εγώ είμαι αυτός. Σε εμάς. Εγώ είμαι αυτός. Ήταν, δεις, πραγματικά, ήταν πραγματικά έμπορο... αυτός ο έμπορος και άλλαζε τα ονόματα των υφασμάτων και τότε τον υπάλληλο του έδινε άδεια και αυτό. Αυτός έγινε άνθρωπος, άλλαξε εντελώς, τον συναντώ που και πού. Και θυμόμαστε το περιστατικό, το φοβερό που έγινε, τι φοβερές αλλαγές. Ο Γέροντας Παΐσιος απέκτησε παγκόσμια φήμη χωρίς ποτέ να γίνει κάποιο σχετικό ρεπορτάζ στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο ή σε κάποια εφημερίδα. Η φήμη του διαδόθηκε από στόμα σε στόμα από ανθρώπους που είδαν τα θαύματά του. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση μιας νοσοκόμας για την οποία ο Γέροντας είχε πει ότι κάποτε θα γίνει καλόγρια. Πέρασαν χρόνια και όταν η νοσοκόμα βγήκε στη σύνταξη και πήρε το εφάπαξ, τότε είδε ένα όραμα. Ύστερα από αυτό πούλησε όλα τα υπάρχοντά της και αγόρασε μια έκταση 30 στρεμάτων στο όρος Μπέλες. Εκεί έκτισε μόνη της ένα μοναστήρι όπου και μονάζει. Πολλά για τον πατέρα Παΐσιο και παρακάλεσε τον αδερφό μου να κλείσει ένα ραντεβού. Και τον βρήκε, έκλεισε ραντεβού και πήγα. Πήγα εκεί, μόλις με είδε, τι κάνεις, πώς είστε, καλά, την ευχή σας, κάτσε μου λέει. Του είπα ότι θέλω να γίνω μοναχή, αλλά φοβάμαι, δεν μπορώ. Δεν μπορώ να πάω σε μοναστήρι. Και μου λέει, θα γίνεις μοναχή. Μη στενοχωριέσαι. Τη δεύτερη φορά πάλι με τόνο με έκανε. Θα γίνεις μοναχή, λέει, μην είσαι σαν απιστία, δηλαδή εγώ στο δικό μου κόσμο. Θα γίνεις μοναχή και θα προκόψεις. Και από εκεί και ύστερα μέσα προσδοκονίστηκα. Και όντως όπως μου τα είπε, σιγά σιγά βλέπω τα πράγματα
όπως τα έπαινα. Έκανα προσευχή, ελεημοσύνη και νηστεία, όσο μπορούσα. Η κυρία, και έχω βάλει έναν κανόνα στον εαυτό μου, 40 μέρες, να δέομαι στην Παναγία, την παράκληση, να με δείξει κάποιον τόπο, διότι πού να πάω. Και ήθελα κάποιο τόπο που να είναι βάρης στον οποίο του Κυρίου και να είμαι και κοντά, διότι είμαι γυναίκα. Ωραία βουνά, ψηλά, τα χαίρομαι, αλλά δεν μπορούμε και απάνω εμείς. Και όντως με έδειξε αυτόν τον τόπο. Κατ' όνομα, στον ύπνο μου. Βρέθηκε ένας άνθρωπος απλός στον ύπνο μου και μου είπε, αυτός είναι ο τόπος. Κατεβαίνοντας έτσι από εδώ, εκεί τώρα που ανεβήκατε δεν υπήρχε δρόμος. Αλλά κατέβαινα με ένα φως. Και μόλις έφτασα κάτω στον δρόμο, εκεί έσβησε το φως. Και με αυτό ξυπνάω. Εμένα στον ιστορικό μου κόσμο δεν μ' άρεσε όταν ξύπνησα. Ωραίο είναι εδώ Παναγία μου, αλλά γυναίκα εγώ, από εδώ πώς, από πίσω μεριά, πώς θα πάω. Πώς θα βαδίζουμε τη νύχτα, την ημέρα. Τώρα λεπτομέρειες σας λέω, συγγνώμη. Να μην σας τα πολυλογώ. Μετά από μερικές μέρες έρχομαι στο χωριό, βρίσκω τον πρόεδρο και του λέω αυτό και αυτό. Και εγώ ήθελα ένα ύψωμα υπάρχει στο χωριό, ένα μικρό, εκεί ήθελα, στον ιστορικό μου κόσμο. Μου λέει αυτός, όχι. Εκείνος ο τόπος δεν είναι κατάλληλος για τέτοιο. Θα σου δείξω εγώ λέει μέρος και με δείχνει αυτόν τον τόπο. Έρχομαι και βλέπω το μέρος αυτό, το είδα όπως το είδα στον ύπνο μου, το είδα και στο ξύπνο μου. Αλλά από εκεί και ύστερα μου ήρθε μία χαρά, δεν μπορώ να σας την πω. Επί 40 ημέρες την είχα αυτή τη χαρά και έτσι με αυτή τη χαρά ξεκίνησα. Εικόνη η γερόντισσα είναι ταπεινόφρονη, είναι αγωνίστρια γιατί μόνη της κατάφερε μέσα σε ελάχιστο χρόνο, επειδή η ζωή της είναι από την νεανική της ηλικία είναι κοντά στο Χριστό, γιατί και τα αδέρφια της ήταν κοντά στο Χριστό, και έτσι η αγάπη της απέβαλε όλα τα κοσμικά φρονήματα και να έρθει εδώ να συνομιλεί μόνο με τον Θεό. Όταν αυτόν τον τόπο είχε το μηχάνημα και το καθαρίζαμε, είχε δέντρα πολλά αυτά, αυτός ο τόπος που καθάρισε μετέπειτα ήταν Οκτώβριος, 20 Οκτωβρίου, δεν θα το ξεχάσω. Γέμισε ο τόπος χελιδόνια. Παραξενεύτηκα. Λέω στον αυτό, τι είναι αυτά λέω τα χελιδόνια. Τα χελιδόνια τέτοια εποχή δεν υπάρχουν του λέω. Και όντως ο τόπος γέμισε από χελιδόνια μαύρα. Προσωπική εργασία όσο μπορούσα έβαλα. Σαν άτομο. Εργάστηκα και εργάζομαι. Τι δουλειές κάνατε δηλαδή εδώ. Σκάψιμο. Στα δέντρα. Έπαιρνα και εργάτη, αλλά και εγώ μαζί. Για τη μονή βοηθήσατε. Το μοναχείο εδώ μέσα, πάλι, πετάξαμε πολλά. Μπάζα αυτά, αλλά πάντα και δευτεράτομα. Εδώ στη μονή μας ειδοποιεί η αδερφή, ερχόμαστε, βοηθάμε, ό,τι μπορούμε προσφέρουμε παιδί μου.
Ό,τι μπορούμε, του κατά δύναμη. Επειδή είναι μόνη και δεν τα προλαβαίνει όλα. Δεν τα προλαβαίνει. Οπωσδήποτε, δεν τα προλαβαίνει. Είναι μόνη της. Πώς να τα προλάβει. Είναι μεγάλη μονή. Έχει πολλή δουλειά. Μες. Και βοηθάμε. Δόξα τω Θεώ. Εσείς πώς θα χαρακτηρίσατε τη γερόντισσα? Πάρα πολύ ωραία και μάλιστα η γερόντισσα ταλαιπωρείται πάρα πολύ. Έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλο κόπο. Αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα, διάφορους πειρασμούς. Και προσπαθεί με την προσευχή να τα βγάλει πέρα. Και βέβαια και εμείς όσο μπορούμε τη συμπαραστεκόμαστε, τη βοηθάμε όσο μπορούμε. Πώς βλέπετε εσείς ότι μόνη της κατάφερε να αγοράσει την περιοχή εδώ, να χτίσει μόνη της κτλ. Πώς βλέπετε αυτή την προσπάθεια? Δεν τα έκανε μόνη της, τα έκανε τη βοήθεια της Παναγίας πιστεύω, γιατί μόνος του δεν μπορεί κανένας να κάνει τίποτα. Με τη βοήθεια της Παναγίας κατάφερε να κάνει όλο αυτό που βλέπετε εδώ πέρα. Εδώ είναι, θα είναι στο μέλλον το μεγάλο φονταρίκι. Τώρα το έχουμε θυσία. Είναι ο ναός προς το χωρό της μονής. Ναι. Άρα έχουμε το φονταρίκι. Αργότερα έγινε. Τι χώρος είναι? Τώρα προσωρινά είναι αρχονταρίκι. Στο μέλλον είναι το εργαστήριο. Τι εργαστήριο σκεφτείτε? Τα κεντήματά μας. Το ράψιμο. Και εδώ? Εδώ τι είναι? Η κουζίνα και η τραπεζαρία προσωρινά. Μάλιστα. Και προφανώς προβάθησε το κατάλημά σας. Εκεί είναι τα κελιά μας. Τα κελιά σας, μάλιστα. Τώρα βλέπω ότι εδώ έχετε αναμονές για κοιτάξτε, υπόγειο και κάτω για είναι όρο. Το υπόγειο και απάνω πρέπει να γίνει οπωσδήποτε άλλο. Ο στόχος είναι δηλαδή άλλος ένας όροφος. Άλλος ένας όροφος. Να μεγαλώσει η μονή. Είναι σε πω μια ηρωίδα και έχει περάσει και μπόρεσε και από θεομηνίες το πρόσφατο χειμώνα εδώ πάνω έμεινε. Αποκλείστηκε βεβαίως και αγωνίστηκε. Την πήραν οι δικοί της, γιατί τα αδέρφια της είναι στη Ροδόπολη. Ήρθαν, αλλά αγωνίστηκε, δεν τα βάζει κάτω. Δεν τα βάζει κάτω. Όταν θέλει να ψωνίσει κάτι και τα λοιπά, κατεβαίνει στη Ροδόπολη. Κατεβαίνει στη Ροδόπολη, έχει τηλέφωνο τώρα που τη δώσαν. Πήρε τηλέφωνο, πήρε το φως εδώ και λίγο καιρό. Μέχρι τώρα δεν έχει ούτε ρεύμα. Ούτε ρεύμα, ούτε τηλέφωνο. Με τα λεφτά τη πλήρωσε, έκανε την παροχή, έδωσε πάνω από 2 εκατομμύρια, γιατί ξέρω είμαι στην επιτροπή. Και πήρε το ρεύμα. Το τηλέφωνο, το πλήρωσε. Μάλιστα. Και ανέβηκε εδώ πάνω. Η εκκλησία θα γίνει σε αυτόν τον χώρο. Εδώ. Ήδη το καμπαναριό το έχετε κάνει. Προσωρινό είναι αυτό. Αργότερα. Μάλιστα. Ο υπόλοιπος χώρος. Ο υπόλοιπος χώρος στο μέλλον, όπως έχει πει και ο Σεβασμιότατος, λίγο ακόμη θα φαρβαίνει και μετά θα αφήσει σε τετράγωνο να κλείσει. Και μέσα στο κέντρο η εκκλησία θα είναι. Μάλιστα. Εδώ τώρα τι έχετε? Έχετε κήπο εδώ, τι έχετε? Εδώ υπάρχει ένας μικρός κήπος. Αυτόν τον τόπο τον άλλο τον καλλιεργούσαμε, τώρα το αφήσαμε ανοιχτό να ξεκουραστεί. Νερό εδώ είχε περιοχή? Δεν είχαμε νερό. Εδώ ήταν το χωριού το Δραγωγείο. Και από εκεί φέραμε πάλι το μηχάνημα, έσκαψε, άνοιξε μέρος και φέραμε εδώ νερό. Μάλιστα. Αργότερα, με τη βοήθεια του Θεού πάντως όλα γίνανε. Σας μιλώ ειλικρινά, σιγά σιγά, χωρίς να καταλαβαίνω. Θυμάμαι πολλές φορές τον πατέρα Παΐσιο. Με λίγες δυσκολίες, αλλά και η Παναγία πάντα στις δυσκολίες που προλαβαίνει. Πιστέψτε μου. Όλα έγιναν έτσι ακριβώς όπως τα είχε πει ο πατέρας Παΐσιος. Έτσι είναι. Έτσι.
Ο γέροντας Παΐσιος ζούσε πάντοχος σε ένα καλύβι μέσα στο δάσος. Δεκάδες άνθρωποι με προβλήματα υγείας τον επισκέπτονταν καθημερινά και ζητούσαν την ευχή του για να γίνουν καλά. Σήμερα μιλούν για θαύματα που δύσκολα μπορούν να πιστέψουν όσοι άνθρωποι δεν γνώρισαν τον γέροντα. Γιος μου, όταν ήταν στα 1,5 του χρόνια, 1,5 χρονών, είχε αρρωστήσει από γαστρεντερίτιδα και μάλιστα οξία γαστρεντερίτιδα που τον πήγαμε στο Λιμωδόν. Και η κατάσταση ήταν πάρα πολύ σοβαρή και κανένα δυο παιδάκια είχαν τελειώσει. Είχε περίπου, και με συγχωρείτε, 25-30 κενώσεις με το και είχε στεγνώσει το παιδί, εξαντλήθηκε. Δεν έπαιρνε και τίποτα από αυτά που δίνανε οι γιατροί και εξέφρασαν την ανησυχία τους. Τότε εγώ πήρα τηλέφωνο στο μοναστήρι του Κουτλουμούση και παρακάλεσα εκεί να πάνε κάποιος να πάει στο γέροντα και να πει ότι το παιδί είναι άρρωστο. Μόνο αυτό, φτάνει. Λέει, θα περάσει κανένας προσκυνητής σήμερα, αύριο, αν πάει θα το δώσουμε το χαρτάκι του σημείου, αν το δώσει. Λέω, με συγχωρείτε πολύ, αλλά θα ήθελα αν γίνεται να πάτε τώρα κάποιος αν πάει, γιατί είναι τόσο πολύ σοβαρό που αύριο μπορεί να μην υπάρχει. Εγώ πάνω στην ανησυχία μου τη μεγάλη, αυτό το είχα πει, θυμάμαι. Και μου λέει τότε ένας από εκεί που μιλούσε, του συνομιλητής, θα πάω εγώ τώρα. Αν είναι έτσι, θα πάω τώρα αμέσως εγώ. Ποιος είσαστε εσείς που θα πάτε? Ο Παπα-Νικόλας, μου είπε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και έκλεισα το τηλέφωνο και πήγα στο νοσοκομείο. Σε κανένα 20 λεπτό, μισή ώρα είχα φτάσει. Τώρα το παιδί τελείως ξεντυμένο πάνω στο κρεβάτι και πολύ έτσι στενοχωρήθηκα και ανησύχησα πάρα πολύ. Σε κανένα τεταρτάκι της ώρας μετά που πήγα, το βλέπω ξαφνικά το παιδί σηκώνεται εκεί που ήταν τελείως, είχε σβήσει, είχε τελειώσει, ήταν τόσο πολύ σε άθλια κατάσταση. Σηκώνεται, κάθεται πάνω στο κρεβάτι και άκουσα έξω τα πουλιά που φωνάζαν στα πεύκα του λιμωδών. Και μου λέει, κουκού, τα πουλιά, έξω. Άτα, να πάμε έξω να δούμε τα πουλάκια. Ναι, το πήραμε την κουβέρτα που ήταν τυλιγμένο για να μην κρυώσει κιόλας. Το πήγα έξω, εντωμεταξύ σταματήσαν τα πάντα, διαρροϊκές κενώσεις και αυτά τα πάντα. Αμέσως όλα με μαχαίρι κοπήκανε και πραγματικά σε 2-3 μέρες το παιδί το πήραμε και φύγαμε. Για τον πατέρα Παΐσιο έχουμε μερικά βιβλία δικά του, από τα οποία εγώ θέλω να διαβάσουμε μερικά πράγματα, τα θεωρητικά του βιβλία, όχι τα βιογραφικά, αν και εκεί φαίνεται ακόμα το εύρος και το βάθος. Αλλά εδώ που έχω βρει μερικά, τα οποία μάλιστα σας είπα προηγουμένως, τα έχω παρουσιάσει και στην Αγγλία, με εκπληκτική ανταπόκριση. Με εκπληκτική ανταπόκριση. Ναι, είναι κείμενα του γέροντα. Κείμενα του γέροντα. Ακούστε. Δείτε πρώτα απ' όλα έτσι την εικόνα που έχει για το Θεό. Η καλοσύνη είναι μία από τις πολλές ιδιότητες του Θεού. Γι' αυτό πάντα σκορπάει χαρά, διώχνει σύννεφα, ανοίγει καρδιές, σαν την ανοιξιάτικη λιακάδα που βγάζει άνθη από τη γη, θερμαίνει ακόμα και τα φίδια και τα βγάζει από τις παγωμένες τους τρύπες για να χαρούν και αυτά την καλοσύνη του Θεού. Κάποτε ένας μοναχός προχωρούσε και τον πλησίασε ένας κοσμικός, ένας επισκέπτης του Αγίου Όρους, και τον κορόιδευε και έλεγε, εσείς οι μοναχοί, γιατί έρχεστε εδώ πέρα, τι κάνετε που έρχεστε? Έρχεστε γιατί είστε τεμπέληδες, έρχεστε γιατί είστε φυγόπονοι και ούτω καθεξής. Και ο μοναχός δεν μπορούσε να τον απαντήσει, ήταν και καινούριος. Και προχωρούσε έτσι αρκετή ώρα στον δρόμο και αυτός τον περιγελούσε τον μοναχό. Και όταν φτάσανε κάπου σε μια διασταύρωση, ερχόταν και ο γέροντας από εκείνο το μονοπάτι και πλησίασε και αυτός και τους χαιρέτησε. Και λέει ο μοναχός, γέροντα, αυτός ο άνθρωπος λέει ότι δεν υπάρχει Θεός, κακώς ερχόμαστε εδώ πέρα, είμαστε τεμπέληδες, είμαστε άνθρωποι που δαπανούμε τον χρόνο μας αδίκως και όλα αυτά. Και ο γέροντας τότε εκείνη τη στιγμή είχε να περνάει μια σαύρα και τη φώναξε, λέει, κοντά και είπε στη σαύρα, για πες αυτόν τον κύριο εδώ πέρα ότι υπάρχει Θεός.
και η Σάβρα σηκώθηκε στα δυο της πόδια και κουνούσε τη γλώσσα της μέσα από το στόμα της. Και μετά ο γέροντας του λέει: αυτό που δεν είναι καλά, καλά, καν ζώο, καταλαβαίνει ότι υπάρχει Θεός που δεν έχει μυαλό. Εσύ, άνθρωπος μυαλωμένος και μάλιστα δικηγόρος εν γράμματος, δεν καταλαβαίνεις ότι υπάρχει Θεός. Δεν μπορείς να καταλάβεις ότι υπάρχει Θεός. Δηλαδή, ο γέροντας το έκανε εκεί και μία αποκάλυψη ότι είναι και δικηγόρος ο άνθρωπος αυτός που δεν τον είχε ξαναδεί. Θυμάμαι μια φορά ήμουν στεναχωρημένος. Και πήγα και τον ρώτησα, λέω, Γέροντα, λέω, τι θα γίνει, λέω, με τον κόσμο, λέω, είναι τόσα 6 δισεκατομμύρια πόσοι είμαστε τώρα σε όλο τον πλανήτη, πόσοι από αυτούς είναι χριστιανοί. Και από αυτούς που είναι χριστιανοί, λέω, πόσοι είναι αυτοί που πηγαίνουν στην εκκλησία. Και από αυτούς που πηγαίνουν στην εκκλησία, πόσοι είναι αυτοί που πιστεύουν, που έχουν ζήσει έτσι κάποιο πνευματικό γεγονός μέσα από τον Χριστό, ας πούμε. Δηλαδή, άστα να πάνε, ας πούμε. Σε έπιανε μια απελπισία το πόσο μικρό είναι το νούμερο, ας πούμε. Και πραγματικά στεναχωριόμουν. Λέω, να είναι τόσοι άνθρωποι, ας πούμε, βουτυγμένοι μέσα στην άγνοια, να συμβαίνουν τέτοια τρομερά γεγονότα και εμείς να μην παίρνουμε χαμπάρι. Και ο γέροντας, επειδή είδα αυτή τη στεναχώρια και το πόνο μου, μου είπε το εξής. Μου λέει, κοίταξε, αν δεις, λέει, σήμερα οι άνθρωποι δεν θέλουν να ακούσουν τον Χριστό. Τους μιλάς για τον Χριστό, λέει, και σου γυρίζουν την πλάτη. Όμως, λέει, θα συμβούν γεγονότα που θα συνταραχθούν τα έθνη. Δεν θα είναι, λέει, η δευτέρα παρουσία του Χριστού, αλλά θα είναι θεία επέμβαση στην ιστορία της ανθρωπότητας. Και μετά από αυτά, λέει, θα έρχονται όλοι και θα στραβάνε από το μανίκι, θα σου λένε, έλα εδώ, πες μας, τι ξέρεις για τον Χριστό, ποιος είναι ο Χριστός κτλ. Σε ηλικία 70 ετών, ο γέροντας Παΐσιος εκοιμήθη από την επάρατο νόσο. Τάφηκε στο γυναικείο μοναστήρι της Ιρωτής Θεσσαλονίκης. Ο τάφος του σήμερα έχει γίνει τόπος προσκυνήματος, αφού πολλοί λένε ότι ο γέροντας συνεχίζει να θαυματουργεί και μετά την κίνησή του. Είμαστε πολύ στεναχωρημένοι, ας πούμε, και τον παρακαλούσαμε, ας πούμε, να μην μας αφήσει, ξέρω εγώ. Και τον λέγαμε, και γιατί γέροντα τους άλλους που κάνετε καλά, ας πούμε, και δεν κάνετε καλά τον εαυτό σας, γιατί δεν προσέξεις ο Θεός να σας κάνει καλά. Τι λέει, τώρα θα παίζουμε, λέει, μια ζητάμε, λέει, και μια κάνουμε μας καλά, ας πούμε. Κάπως έτσι. Νομίζω, ας πούμε, ότι σήκωνε στην πλάτη του, σήκωνε στη μεγάλη του ψυχή και στο ασθενικό του σώμα το βάρος χιλιάδων ανθρώπων, ας πούμε. Όλος αυτός ο πόνος ερχόταν, ας πούμε, και ακουμπούσε πάνω σε αυτή τη τεράστια αγάπη. Και τη σήκωνε έτσι αγόγιστα, με προθυμία. Είναι πράγματα που δεν τα καταλαβαίνουν οι άνθρωποι, οι πολλοί. Να μπει σε αυτή τη σφαίρα υπάρξεως είναι δύσκολο. Ο άνθρωπος αυτός είχε μιμηθεί του Θεού, την αγάπη του Θεού, και ήθελε να πάσχει μαζί με τους ανθρώπους. Θυμάμαι, έλεγε χαριτολογώντας, σήμερα από τρία δεινά πάσχουν οι άνθρωποι. Είτε από τρέλα, παραφροσύνη, είτε από διαζύγια και διαλυμένες οικογένειες, είτε από καρκίνο. Εγώ, έλεγε, την τρέλα μου την έχω, έλεγε χαριτολογώντας. Οικογένεια δεν έχω, έμεινε ο καρκίνος. Αυτή η κάθοδος στον πόνο του άλλου ανθρώπου του συγκλώνιζε. Σου έκανε να δέονται ακόμα βαθύτερα για τον Αδάμ, για τον όλο άνθρωπο. Αλλά σας είπα, δεν μπορούν να τα καταλάβουν αυτά άνθρωποι οι οποίοι ζουν όπως ζούμε συνήθως. Και έλεγε ο γέροντας ότι στο ιδιόρυθμο μοναστήρι και στο κελί και Άγιος γίνεσαι και εχθρός της πίστης γίνεσαι. Και τίποτα δεν γίνεσαι, γιατί εκεί δεν σε βλέπει κανείς, ούτε τι τρως, τι νηστείες, κάνεις τίποτα. Στο κοινόβιο είναι πιο εύκολο να σε καταλάβουν και ίσως ο γέροντας γι' αυτό προτίμησε να είναι και ερημίτης στον κόσμο έξω, για να μην μπορεί να, για να μην δείχνει τις αρετές του, για να καλύπτεται καλύτερα, έτσι νομίζω. Και έμεινε και στο γέρος
αυτόν τον καιρό, μέχρι που ήρθε τελευταία βέβαια, μπαίνω, έβγαινε στο Γιώργο και ερχόταν στο Ρωτή και πήγαινε ο κόσμος και τον επισκεπτόταν και τον συμβουλευόταν και τον άκουγε. Αλλά και έλεγαν τα προβλήματά τους και βρίσκαν πολύ τη λύση των προβλημάτων. Αλλά τελευταία εκοιμήθη εδώ στο μοναστήρι της Ρωτής και τον ενταφιάσανε εκεί πέρα. Βρίσκεται σήμερα ο τάφος που πήγατε και τον είδατε. Είμαστε έξω από το μοναστήρι του Αγίου Άντου Θεολόγου στη Σουρωτή της Θεσσαλονίκης. Είναι ένα μοναστήρι που ήταν στενά συνδεδεμένο με τον πατέρα Παΐσιο. Εδώ βρίσκεται και ο τάφος του γέροντος Παϊσίου, όπως βρίσκονται εδώ και τα οστά του Αγίου Αρσενίου που τα έχει μεταφέρει ο ίδιος ο γέροντας. Είναι, θα λέγαμε, το ένα από τα μοναστήρια με τα οποία σχετιζόταν ο γέροντας και είχε έτσι στενή σχέση, γιατί υπάρχουν και άλλα μοναστήρια, ας πούμε, τα οποία είναι αλλού. Αυτό που ήθελα να δούμε σε αυτή την περίπτωση είναι, βλέποντας την αυλή του μοναστήριου και βλέποντας το μήκος του δρόμου, το οποίο ήταν όταν έβγαινε ο γέροντας στον κόσμο έξω, που αυτό το συνήθιζε δύο φορές το χρόνο. Και έλεγε ότι έβγαινε αυτές τις φορές για να δει τις μοναχές που είχε μια πνευματική καθοδήγηση, αλλά και για να δει και τις γυναίκες που δεν μπορούσαν να μπουν στο Άγιο Όρος ή να δει και πονεμένους ανθρώπους, άρρωστους, ανάπηρους, που και αυτοί δεν μπορούσαν να μπουν στο Άγιο Όρος. Εάν και φρόντιζε να κρατάει μυστικό τον χρόνο της εξόδου του, αυτό δεν μπορούσε να κρατηθεί για πολλές μέρες μυστικό, γιατί διαδιδόταν από στόμα σε στόμα. Και μετά από μια εβδομάδα, 10 μέρες ας πούμε, πλήθη συνέρεαν εδώ πέρα. Για να καταλάβετε το μέγεθος του πλήθους που ερχόταν, ας πούμε, να τον επισκεφθεί τον γέροντα, σκεφτείτε ότι όλος αυτός ο δρόμος που έχει μήκος 1 χιλιόμετρο, 1,5 χιλιόμετρο και έβγαινε και προς τα έξω, στην κεντρική οδό, ήταν γεμάτος από αυτοκίνητα, παρκαρισμένα δεξιά και αριστερά, δεν μπορούσαν να κουνηθούν, ξέρω εγώ. Και όλη εκείνη η αυλή ήταν πλημμυρισμένη από κόσμο. Ήταν ένα τεράστιο πλήθος. Το μοναστήρι του Αγίου Άντου Θεολόγου στη Σωρωτή, το γυναικείο αυτό μοναστήρι, το οποίο επισκέπτεται ο γέροντας όσο ήταν στη ζωή του, εκδίδει τα βιβλία του γέροντα και όσα είπε ο γέροντας, τα οποία εξέδωκαν μετά αυτές. Τα βιβλία τα οποία ήταν εν ζωή ο γέροντας και εξεδώσαν ήταν ο Άγιος Αρσένιος, ο Γεώργιος Χατζηγιώργης, ο Αθωνίτης και οι Αγιορείτες Πατέρες και Αγιορείτικα. Εκ των υστέρων, τον γέροντας κοιμήθηκε, βγήκαν οι επιστολές που είναι μια σειρά αλληλογραφιών και συμβουλές που δίδει εκεί πέρα μέσα ο γέροντας ή που είχαν και προσωπικά οι μοναχές με τον γέροντα κάποιες επιστολές, τα μαζέψαν μετά στο μοναστήρι και τα κάνανε όλα μαζί αυτά, τα μαζέψαν σε ένα βιβλίο, εξέδωκαν ένα βιβλίο, τα συγκέντρωσαν εκεί και γράψαν αυτό το βιβλίο οι μοναχές πλέον. Ακούστε να σας διαβάσω αυτό το πράγμα, ίσως να τελειώσουμε και με το κείμενο αυτό του γέροντα Παϊσίου. Όταν ο άνθρωπος έχει την αγάπη, δηλαδή το Χριστό, γιατί δεν υπάρχει αγάπη, είναι ναρκισισμός, λέει ο Χριστός είναι σταυρός όμως. Αγαπάει, είναι σταυρός η αγάπη αληθινή. Περνάει από σταυρό. Και βουβός να είναι. Μπορεί να συνεννοηθεί με όλα τα δισεκατομμύρια των λαών και με την κάθε ηλικία ακόμα των ανθρώπων που έχει και αυτή τη δική της γλώσσα. Η αγάπη με τον πόνο προς τους συνανθρώπους έχει τη δύναμη του Χριστού και αλλοιώνει ψυχές βαρβάρων. Ημερεύει άγρια θηρία και τον πλησιάζουν σαν ημέρα αρνιά. Όποιος αγαπάει όλους τους ανθρώπους και υποφέρει για τις συμφορές τους, σε αυτόν ο Θεός ποτέ δεν επιτρέπει να υποφέρει από δική του συμφορά. Όποιος αδιαφορεί για τον εαυτό του, από αγάπη για τους άλλους, το μεγάλο ενδιαφέρον του Θεού βρίσκεται μαζί του και όλοι οι άνθρωποι ενδιαφέρονται γι' αυτόν. Αυτός που κατορθώνει να έχει συνέχεια το νου του στο Θεό, συνέχεια νιώθει την παρουσία του Θεού δίπλα του,
με όλη τη θεϊκή του πατρική στοργή. Ο Γέροντας Παΐσιος δεν ήταν ο μόνος μοναχός που θαυματούργησε στην εποχή μας. Άλλοι δύο μοναχοί που επίσης ήταν πρόσφυγες είχαν παρόμοιες ικανότητες. Πρόκειται για τον Γέροντα Πορφύριο, ο οποίος ζούσε μέσα σε ένα τροχόσπιτο, και τον Γέροντα Ιάκωβο, ο οποίος προσευχόταν στο ασκητήριο του Οσίου Δαβίδ. Έλεγα, όπως θυμάμαι το πατέρα Παΐσιο και τον Χίνα, ότι ήταν αυτή μια παρουσία του Θεού στον κόσμο. Η απόλυτη θετικότητα. Το απόλυτο ναι στο Θεό του ανθρώπου, το οποίο ο Θεός ακριβώς το στεφανώνει με χαρίσματα. Χαρίσματα συνήθιστα. Χαρίσματα που ενώ ο άλλος είναι ένα ανθρώπινο πλάσμα, είναι σαφές αυτό. Και μάλιστα ένα ανθρώπινο πλάσμα σε μια ιδιαίτερη, θα λέγαμε, φυσική ή κοινωνική απόσταση από το συνήθι ανθρώπινο τύπο. Δηλαδή ένας άνθρωπος που κοινωνικά δεν αξίζει τίποτα, θα λέγαμε, που είναι εκτός φαινομενικά. Έφτασαν στο κέντρο της αλληλουσίας του ανθρώπου, έφτασαν στον άνθρωπο τον εν Θεό. Έφτασαν δηλαδή σε μια πραγμάτωση αυτού του οποίου ο Χριστός υπήρξε κατά φύση. Κατά χάρη πραγμάτωση αυτή. Και αυτή είναι η έκφραση ακριβώς, αυτό έρχεται ως έκφραση, αυτό εκφράζεται με χαρίσματα, τα οποία είχε ο πατήρ Παΐσιος, όπως είχαν και άλλοι, όπως σωστά είπατε. Και θα έλεγα προσωπικά τον πατέρα Πορφύριο, στον Οροπό. Έτσι ήταν ο Μέγας Αντώνιος της εποχής μας, ο πατήρ Πορφύριος. Ο πατήρ Ιάκωβος στην Εύβοια. Είναι πολύ σημαντικό να ευαισθητοποιηθούν οι άνθρωποι σήμερα, και μάλιστα οι σκεπτόμενοι άνθρωποι. Ο Γέροντας Παΐσιος τον έλεγε τον Πορφύριο, τον πατέρα Πορφύριο, ότι είναι κινητή τηλεόραση. Ο Πορφύριος πάλι έλεγε τον Παΐσιο ότι είναι ανώτερος από αυτόν, και τώρα πού να βγάλεις άκρη, ένας τον άλλο εγκομίαζε και λέγανε. Δηλαδή ένας επενούσε την αρετή του άλλου, των ανθρώπων αυτών. Υπήρχε και ο Γέροντας ο Τσαλίκης, και αυτός, ο Ιάκωβος ο Τσαλίκης, ο οποίος και αυτός ήταν έτσι κάπως περίπου. Οπότε υπάρχουν και αυτά τα βιβλία και κυκλοφορούν. Ο πατήρ Πορφύριος πήγε μικρό παιδάκι στο Άγιον Όρος. Από μια πάμφτωχη οικογένεια. Εκείνα τα χρόνια σπουδές δεν ήταν εύκολες. Αλλά ήταν και οι δύο άνθρωποι ευφιέστατοι. Αρκεί να σας πω ότι ο πατήρ Πορφύριος γνώριζε σύγχρονη φυσική με τρόπο που με καταπλήσει ακόμα σήμερα. Και διάβαζε τα βιβλία των καθηγητών φυσικής, τα πανεπιστημιακά. Δεν λέω για ιατρική, γιατί η γνώση για την ιατρική ήταν το κάτι άλλο. Οι διαγνώσεις του ιατρικές ήταν πολύ πιο, βέβαια ήταν χαρισματικές, βαθιές από τους ιατρούς της εποχής του και πολύ πιο προχωρημένες. Σε τροχόσπιτο ζούσε. Σε ένα τροχόσπιτο. Έτσι. Που δεν υπήρχε διαχωρισμός μεταξύ κατοικίας, κουζίνας και τουαλέτας. Δεν υπήρχε. Ήταν όλα ένα πράγμα. Και τώρα έγινε μοναστήρι μετά το θάνατό του. Λίγο πρόλαβε αυτός. Ήρθαν κάποιες αυτές και τα κάμαν. Και το μοναστήρι ακόμα αυτή τη στιγμή άδειο είναι. Δεν υπάρχει. Ελάχιστα μέλη έχει αδελφότητα. Είναι τώρα κάτι ξεκινάει. Ούτε υποτακτικούς είχαν. Ούτε συνοδείες φτιάξανε. Θυμάμαι τον πατέρα Ιάκωβο. Ήταν το ευγενέστερο πλάσμα που έχω ποτέ συναντήσει. Ο οποίος επίσης ήταν ένας άνθρωπος. Ένας άνθρωπος ο οποίος μικρασιάτης, πρόσφυγας. Δεν είναι τυχαίο ότι και οι τρεις αυτοί έχουν καταγωγή από τη Μικρασία. Είναι μικρασιάτες. Είναι παιδιά προσφυγόπουλα. Και οι τρεις. Έτσι. Δεν ξέρω αν έχει κάποια σημασία αυτό. Πιθανώς να έχει σημασία την εξής, το ότι δηλαδή στον Πόντο, μέσα στους διωγμούς και στις δυσκολίες που είχαν αυτοί οι άνθρωποι, είχαν βαθύτερη προσκόλληση στο Θεό και στην Εκκλησία, η οποία τους έδινε και ταυτότητα, ύπαρξη. Είχαν μια εξωτερική ανασφάλεια πολύ μεγαλύτερη από ό,τι είχαμε εμείς εδώ. Έτσι. Ο Πατυράκος ήταν ένα ευγενέστατο ανθρώπινο πλάσμα. Κάθε δεύτερη κουβέντα ήταν το «με συγχωρείτε». Κάποιος καθηγητής από το Πανεπιστήμιο Αθηνών είπε ότι αν τον κάναμε Άγιο, λέει, θα πρέπει να τον ονομάσουμε Άγιος Ιάκωβος, ο «με συγχωρείτε».
στην Ορθόδοξη Εκκλησία για να γίνει κάποιος Άγιος, πρέπει να τον αναγνωρίσει πρώτα η συνείδηση της Εκκλησίας. Δηλαδή η Εκκλησία να εμείς όλοι οι άνθρωποι να το χωνέψουμε αυτό και να το δεχθούμε σαν Άγιο. Και μετά να το μαρτυρήσουμε αυτό, να το βγάλουμε προς τα έξω, να το πούμε, να το γνωρίσουν όλοι. Και βέβαια μέσα ο Άγιος οπωσδήποτε έχει και να παρουσιάσει και να δείξει και τα θαύματά του. Δηλαδή πρώτα να γνωρίζει τη συνείδηση της Εκκλησίας στο λαό, στον πιστό λαό, και μετά η επίσημη Εκκλησία, το Πατριαρχείο, με πρόταση του Οικείου Μητροπολίτου, αφού μαζέψει τα στοιχεία όλα και τα υποβάλλει στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος και μετά προς το Πατριαρχείο, εγκρίνει το Πατριαρχείο και να καταγραφεί μεταξύ των Αγίων. Εγώ μια φορά τον ρώτησα, και όχι μόνο αυτό, αλλά και πολλά άλλα χαρίσματα που έκαμε. Ξέρω, γιατρεύε ανίατες ασθένειες. Τον ρώτησα μια φορά, λέω, γέροντα, λέω, πώς τα κάνετε όλα αυτά τα πράγματα, πού βρίσκεται αυτή τη δύναμη. Και μου λέει, κοίταξε παιδί μου, λέει, και εγώ ένας άνθρωπος, λέει, σαν όλους τους ανθρώπους είμαι. Τι είμαι, λέει, ας πούμε. Δεν είμαι εγώ που τα κάνει, λέει, ο Χριστός τα κάνει αυτά τα πράγματα. Δεν λέει μέσα στο Ευαγγέλιο, λέει, ο πιστεύων εις εμέ, α, εγώ ποιώ και μίζω να τούτον πείσει. Δηλαδή αυτός που πιστεύει σε μένα, ας πούμε, τα θαύματα που κάνω εγώ και μεγαλύτερα από αυτά θα κάνει. Όλα αυτά τα πράγματα, λέει, με τη δύναμη του Χριστού τα κάνω. Ο Γέροντας λοιπόν έλεγε να έχουμε ταπείνωση και φόβο Θεού και να έχουμε πολύ 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 εμπιστοσύνη στο Θεό. Να αφήσουμε τα πράγματα, ο Θεός να τα κυβερνάει και να τα φέρει ο Θεός όπως πρέπει, να τα οικονομήσει όπως έλεγε ο Θεός. Έλεγε, κάνει κανείς στη ζωή του διάφορα πράγματα μηδενικά. Κάνει πολλά μηδενικά, έλεγε κανείς, μάταια πράγματα. Καθένας με τον έχει όνειρα, δεν είναι. Θα αλλάξει τον κόσμο, θα φτιάξει τον ένα, θα φτιάξει το άλλο, θα κάνει. Και προσθέτει, λέει, μηδενικά, λέει, στην ουσία στη ζωή του. Γιατί αποτυχαίνουν οι άνθρωποι στη ζωή αυτή. Λέει, έρχεται ο Χριστός, λέει, και βάζει μία μονάδα μπροστά. Και γίνεται ένα τεράστιο ποσό αυτό τότε. Καταλαβαίνετε, αν χαθεί αυτή η μονάδα, κινδυνεύει ο άνθρωπος να χάσει το μύθο της αλήθειας μες στην ιστορία. Να χάσει, θα λέγαμε, ένα άλλο φιλοσοφικότερο τρόπο, το νόημα.